Έχει βάλει στη Μεσόγειο, κάνοντα ήδη την εμφάνισή του και στι θάλασσε τη Κρήτη. Ο λόγο για το Λεοντόψαρο, που είναι ένα δηλητηριώδε ψάρι γεμάτο αγκάθια. Ο Αχμέτ, που είναι ψαρά στο επάγγελμα και δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο, λέει στη Νέα Τηλεόραση πω οι συνάδελφοί του αποκαλούν το Λεοντόψαρο ω Γερμανό. Ο γερμανό λέγεται αυτό το ψάρι, και είναι η μάτα του Και τζεμπάει άσχημα αυτό το ψάρι. Έχουμε ακούσει ότι κάποιοι. Πολύ και στο Ρόδο και στην Κρήτη τα βγάζουν στα δίκτυα. Mm -hmm. σώτατα, εδώ στο το λεοντόψαρο είναι ένα νέο είδος ψαριού που εισέβαλε στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια. Ανήκει στην ομάδα των πετρόψαρων και μοιάζει πολύ με τη σκορπίνα καθώς τα μεγάλα αγκάθια του καλύπτουν όλο το σώμα. Όμω είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα και δηλητηριώδη ψάρια που υπάρχουν... Αν και βρώσιμο, αν τρυπήσουν κάποιο τα αγκάθια του, το τσίπημα πονάει τρομερά και ο πόνο μπορεί να διαρκέσει ακόμα και μήνε. Ενώ σε περίπτωση που κάποιο είναι αλλεργικό, τότε το τσίπημα μπορεί να αποδειχθεί και μοιραίο. Πρέπει να πάρω φάρμακο, να βάλω και μια αληθιά πάνω να, να κόψει τον πόνο. Γιατί πονάει πολύ το γερμανό αυτό το ψάρι. Ο Αχμέτ, που κατά τύχη μια φορά βρήκε στην ψαριά του ένα λεοντόψαρο, αναγκάστηκε, όπω μα λέει, να κάνει σχεδόν χειρουργικού χειρισμού για να μην τσιμπηθεί. Είμαι συνηθισμένο, εντάξει, άμα ξυψαρίζω στα δίκτυα, το βγάζω με προσοχή για να μην με τσιμπήσει, κατάλαβε. Γιατί η είναι... τσιμπιά το του είναι δύσκολη. Να ξυπνήσει, γιατί ένα τέταρτο για να σταματήσει τον πόνο. Γενικά είστε προσεκτικό, βλέπω. Να προσέχω όταν το ξυψαρίζω αυτό το ψάρι. Δεν το έχετε δει ωστόσο. Όχι, το έχω δει. Το βγάζουμε στα δίκτυα. Το έχετε δει κι εσεί, ε? Ναι, ναι. Βγάζουμε στα δίκτυα. Λένε βέβαια ότι είναι νόστιμο το ψάρι αυτό. Οι, δε, στο Ρόδο είναι το πιο ακριβό ψάρι. Στο Ρόδο. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί περίπου 20 λεοντόψαρα στην Κύπρο, ενώ έχουν θεαθεί και στα νερά τη Νότια Τουρκία. Πριν από λίγου μήνε, μάλιστα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, επειδή τον λόγο ψάρι εθεάθη αποδείτε και στα νερά τη Ρόδου.